Γεια σας! Πριν μπούμε στο κυρίως θέμα αυτού του βίντεο, θα κατέβω λίγο στο κέντρο με την Κατερίνα. Θες να βγούμε στη στάση? Ναι, έρχομαι στη δικιά σου. Έχει 10 λεπτά που κατεβήκαμε στο κέντρο και έχω ξεκινήσει ήδη να ψωνίζω. Γεια σας και πάλι! Σκεφτόμουν να ξεκινήσω το βίντεο λέγοντας ότι έχω καιρό να ανεβάσω βίντεο και τέτοια, αλλά συνειδητοποίησα ότι έχασα μόνο 2 εβδομάδες, 2 Κυριακές ή κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ έχω να κάτσω μπροστά από την κάμερα πάνω από 1 μήνα. Γυρίσαμε με την Κατερίνα προχθές ένα βίντεο και πέρα από αυτό πάνω από 1 μήνα, γιατί τα περισσότερα βίντεο στις φράουλες που ανεβαίναν κανονικά, αλλά και νομίζω το τελευταίο δικό μου ήταν γυρισμένο από πιο πριν. Λοιπόν, οπότε είπα να σας κάνω αυτό το λίγο άκυρο βίντεο μεσοβδόμαδο για να σας πω τι έχει γίνει, τι θα γίνει και όλα τα σχετικά, ένα μικρό life update. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να το ακούσετε μπορείτε να συνεχίσετε να το βλέπετε. Αλλιώς από την Κυριακή τα βίντεο ξεκινάνε πάλι κανονικά. Ουσιαστικά ο λόγος που έκανα ένα μικρό step back από τα βίντεο τον τελευταίο καιρό ήταν γιατί έδινα μάθημα, έδινα παθολογία έκτου, παθολογία πτυχίου. Τι ωραία λέξη, η λέξη πτυχίο. Είναι το πιο δύσκολο μάθημα της ιατρικής και είχα μισό λεπτό. Αυτό το βιβλίο, παιδιά, αν μπορούσε να μου κάνει μήνυση, δείτε εδώ ότι έχει ξεκολλήσει. Δεν παίζει να έχω ξαναδιαβάσει βιβλίο τόσο πολύ με τέτοια λεπτομέρεια. Είχα 10 εβδομάδες. 20 Αυγούστου με 25 Οκτωβρίου που δώσαμε τα γραπτά. 29 Οκτωβρίου δώσαμε τα προφορικά και τελειώσαμε. Και ήταν με διαφορά η πιο δύσκολη εξέταση, το πιο δύσκολο μάθημα που έχω δώσει. Και γιατί σαν μάθημα είναι απλά ένα παλούκι και γιατί δεν είχαμε το χρόνο που θα έπρεπε να έχουμε. Είχαμε 10 εβδομάδες. Στις οποίες κάθε μέρα είχαμε μάθημα μέχρι τις 2-3. Οπότε όταν έχεις ξυπνήσει από τις 7.30 και είσαι στο νοσοκομείο μέχρι τις 2, ας πούμε, γυρνάς σπίτι, τρως, θες λίγο να κοιμηθείς, το διάβασμα ξεκινάει από τις 5. Και πάει μέχρι συνάπειρο το βράδυ, γιατί... Το πρόβλημα... Καλά δεν είναι πρόβλημα, για μένα είναι καλό. Στο έκτο έτος είναι ότι δεν έχεις εξεταστική. Μπορείς να έχεις εξεταστική, αλλά εγώ και όπως και περισσότεροι επιλέξαμε να μην το πάμε έτσι. Να δίνουμε τα μαθήματα στην ώρα τους. Δηλαδή είχαμε 10 εβδομάδες παθολογία, την τελευταία μέρα από τις 10 εβδομάδες δίνουμε το μάθημα. Μετά έχουμε, για παράδειγμα, 3 εβδομάδες γυναικολογία. Την τελευταία μέρα από τις 3 εβδομάδες δίνουμε μάθημα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν έχεις ελεύθερες μέρες για να διαβάσεις full όλη τη μέρα. Γιατί κανονικά στο ελληνικό πανεπιστήμιο υπάρχει αυτός ο μήνας της εξεταστικής που δεν έχεις μαθήματα, δεν κάνεις τίποτα, είσαι όλη τη μέρα στο σπίτι και επί 1 μήνα διαβάζεις. Οπότε μέσα στο εξάμεινο και να μην πεθάνεις στο διάβασμα ή και σε άλλες σχολές να μην διαβάσεις καθόλου, δεν σου κοστίζει κάτι. Τώρα όμως που δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια και έπρεπε μέσα σε 10 εβδομάδες να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να γυρνάμε στο σπίτι να διαβάζουμε για να βγάλουμε αυτό το πράγμα όλο και να το δώσουμε εξετάσεις, ήταν λίγο πολύ, πάρα πολύ βασικά πιεστικό. Αλλά δεν γκρινιάζω, δεν σας κάνω αυτό το βίντεο για να γκρινιάξω. Ούτως ή άλλως με βλέπετε σε πολύ καλή διάθεση. Είχα σκοπό να το κάνω πριν δώσω ή ανάμεσα στα γραπτά και στα προφορικά, αλλά ειλικρινά θα έβγαινε ένα βίντεο στο οποίο θα κλαψούριζα από την αρχή μέχρι το τέλος. Οπότε είπα θα το κάνω στο τέλος. Για όσους με ρωτάτε πώς τα πήγα πάρα πολύ καλά. Πολύ, πολύ καλύτερα από ό,τι πίστευα. Οι περισσότεροι ξέρατε κιόλας τι γινόταν, γιατί σας έπριξα στο Instagram με την γκρίνια μου και όλα τα παραπονιάρικα μου stories. Οπότε πιστεύω ότι πολλοί από εσάς ίσως με ρωτήσατε πώς πήγα, γιατί βαρεθήκατε να βλέπετε τα stories μου που σας έλεγε την παθολογία. Τελείωσε, την πέρασα με πολύ καλό βαθμό. Everything perfect. Μου έχουν μείνει 5 μαθήματα για να τελειώσω. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και το δεύτερο θέμα που με επηρεάζει αρκετά τον τελευταίο καιρό, εννοείται ότι είναι το θέμα της ειδικότητας και το τι ειδικότητα και το
που από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήξερα τι ειδικότητα θέλω να κάνω, όταν μεγάλωσα λίγο αποφάσισα και πού θέλω να την κάνω και ξαφνικά έρχομαι κάποιους μήνες ουσιαστικά πριν κληθώ να πάρω αυτή την απόφαση και έχω αμφιβολίες και για το τι ειδικότητα θέλω να κάνω και για το πού. Και ο λόγος που δεν σας το λέω όταν με ρωτάτε είναι γιατί άμα το πω και είναι out there νομίζω ότι απλά θα επιστημοποιηθεί χωρίς λόγο και δεν θέλω να γίνει αυτό, οπότε θα το μάθετε μια και καλή όταν ορκιστώ και είναι πλέον επίσημο. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να μαντέψετε στα σχόλια ποιες είναι οι δύο κυρίως. Κυρίως οι δύο ειδικότητες που μου αρέσουν περισσότερο. Λοιπόν, και τώρα, σε ό,τι αφορά το κανάλι, γενικά έχω... ήρθε όλα, όλα, η κόρη, πού ήσουν. Έχω γενικά, έχω κάποιες ιδέες για καινούργια πράγματα που θέλω να... Όλαφ, όντως. Παιδιά, το σκυλί μου έχει πάθει αμόκ. Συνεχίζουμε λοιπόν, σαν να μην είναι τίποτα. Έχω λοιπόν κάποιες ιδέες για καινούργια πράγματα που θέλω να δοκιμάσω στο κανάλι. Κάποια από αυτά σχετίζονται με την ιατρική. Θέλω να βάλω λίγο την ιατρική στο κανάλι. Μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο ή ότι θέλω να το παίξω φωστήρας ή γιατρός ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πραγματάκια τα οποία θα είναι fun, θα είναι διασκεδαστικά, όπως ας πούμε τη σειρά που κάνω, το τι έχω γιατρέ. Θα σας βάλω από εδώ μια κάρτα να δείτε. Έχω μία κύρια ιδέα η οποία τη σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό και με έχει ενθουσιάσει. Το θέμα είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Έχω ξεκινήσει να μιλάω με κάποιους ανθρώπους και θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ για να την ξεκινήσω και ελπίζω να γίνει και ελπίζω να σας αρέσει. Παρ' όλα αυτά θέλω να ασχοληθώ με διάφορα πράγματα. Όπως μπορεί να παρατηρήσετε έχω πάρει και καινούρια vlogging κάμερα. Η παλιά μου είναι αυτή εδώ, δεν την κράτησα για πολύ. Όχι ότι δεν ήμουν ευχαριστημένη, απλά ήθελα κάτι ακόμα καλύτερο και όταν την πήρα λίγο χωρίς να σκεφτώ τι ήθελα. Ελπίζω ειλικρινά η όρεξη που έχω να συμβαδίζει και με τον χρόνο που θα έχω με τα υπόλοιπα μαθήματα που μου μένουν για το πτυχίο, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις όρεξη και καθόλου χρόνο ή να έχεις χρόνο και καθόλου όρεξη. Και αυτά. Είμαι excited to be back. Excited να περάσω κάποιες εβδομάδες πιο χαλαρές από τις προηγούμενες 10. Και αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!